Ξεκίνησε σήμερα τις εργασίες της η ενδεκαμελής επιτροπή που έχει οριστεί από τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, επιφορτισμένη να διερευνήσει μέσω επαφών με πρυτανικές αρχές άλλων ιδρυμάτων το ενδεχόμενο συγχώνευσης του ΤΕΙ Κρήτης με πανεπιστήμιο. Μέσα από μια συζήτηση η οποία θα γίνει στον επόμενο μήνα, θα εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες εξέλιξης του ΤΕΙ Κρήτης με στόχο την ένταξή του στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Πιστεύω ότι το ΤΕΙ Κρήτης είναι, αν όχι το πρώτο, ένα από τα πρώτα ΤΕΙ που θα μπορούσαν, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να αναχθούν σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του πανεπιστημιακού τομέα. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής ξεκινούν με δεδομένη την πρόθεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου να συγχωνευτεί με το ΤΕΙ Κρήτης, όπως με επιστολή της ανακοίνωσε η Πριτάνισσα καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υποβάλλει εγγράφως το ενδιαφέρον του να συμμετάσχει στο διάλογο που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής σας σχετικά με το μέλλον του ΤΕΙ Κρήτης, με προοπτική τη συνένωσή του με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προς μια κοινή δημιουργική και αναπτυξιακή πορεία και με όρους σεβασμού και προώθησης της επιστημονικής εγκυρότητας και ιδρυματικής ακεραιότητας του ΤΕΙ Κρήτης. Οι προτάσεις υπάρχουν. Αναμένουμε προτάσεις και από τα άλλα ιδρύματα, γιατί το εγχείρημα αυτό αφορά ολόκληρη την Κρήτη. Ερωτηματικό παραμένει το εάν θα καταθέσουν προτάσεις στην Επιτροπή τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Προφανώς υπάρχουν κάποιες δυσκολίες με τα άλλα δύο ιδρύματα που εδρεύουν στην Κρήτη όσον αφορά τη συνεννόηση. Όμως το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Και συνήθως γίνεται καλό. Πάντως, η Επιτροπή έχει λάβει οδηγία από τον Υπουργό Παιδείας, εάν διαπιστώσει ότι υπάρχει αδυναμία συγχώνευσης του ΤΕΙ με άλλο πανεπιστήμιο, να προχωρήσει σε σύνταξη πρότασης ένταξής του στο πανεπιστημιακό σύστημα ως αυτόνομη πανεπιστημιακή μονάδα. Για μας το ΤΕΙ Κρήτης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προχωρήσει τις εργασίες της η Επιτροπή, έτσι ώστε το ΤΕΙ Κρήτης, το κατά γενική ομολογία καλύτερο ΤΕΙ της χώρας, να μην παραμείνει ουραγός των εξελίξεων στην ανώτατη εκπαίδευση της Ελλάδας. Μπορούμε να πούμε ότι η συνένωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Πύρου είναι οδηγός? Θα έλεγα ναι, και όσον αφορά την τεχνική της συνένωσης και όσον αφορά τις προβλέψεις για την ένταξη όλου του προσωπικού μελών ΔΕΠ, λοιπού ακαδημαϊκού προσωπικού, διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών.